Κύριε Γαλανόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πείτε, χωρίς καμία διάθεση αντιπολιτευτική ή συνδικαλιστική, πόσους έχει προσλάβει ο κύριος Κεκίλιας τις τελευταίες εβδομάδες? Κύριε Τράγκα, το νούμερο είναι μηδέν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι μόνες προσλήψεις που έχουν γίνει είναι κάποιες προσλήψεις στα τμήματα επικόντων περιστατικών από κάποιες προκηρύξεις που έτρεχαν από πριν το καλοκαίρι, ακόμα από την προηγούμενη κυβέρνηση, και έφτασαν στο σημείο με μεγάλες καθυστερήσεις να διοριστούν και αυτοί. Εν μέσω πανδημίας δεν έχει γίνει καμία κίνηση παρά μόνο εξαγγελίες και δήθεν δραματικές εκκλήσεις στις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού. Με αποκορύφωμα πριν από λίγες μέρες ζητήθηκαν υποτίθεται 2.000 νέοι εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και γιατροί, και την επόμενη μέρα αυτοί γίνανε μόνο νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, και υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία για το αν θα πάρει το σύστημα ή όχι γιατρούς, και πάλι βρισκόμαστε στο μηδέν. Το μηδέν τι σημαίνει όμως εν μέσω πανδημίας? Σημαίνει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται 100 κρεβάτια εντατικής θεραπείας που υπάρχουν υλικοτεχνικά χωρίς προσωπικό να τα δουλέψει, άρα κλειστά. Σημαίνει ότι όταν τα κρούσματα αυξάνονται στην Ελλάδα θα φτάσουν να αυξηθούν και οι ανάγκες σε κρεβάτια ΜΕΘ, θα φτάσουμε να έχουμε βαριές επιπλοκές και ανθρώπους που χρειάζονται ειδική φροντίδα, και εμείς δεν έχουμε όπλα για να πολεμήσουμε σε αυτή την πανδημία. Να τα βάλουμε κάτω. Έτρεχαν κάποιες προκηρύξεις προσλήψεων. Ναι. Ποιος ήταν ο αριθμός των προσλήψεων, για να καταλάβουμε πόσο ενισχύθηκε το Υπουργείο Υγείας, ο κ. Κεκίλιας, το σύστημα? Η μόνη προκήρυξη που τρέχει αυτή τη στιγμή είναι 950 θέσεις, οι οποίες ήταν προκηρυγμένες πριν το καλοκαίρι, πάγωσαν μέσα στις εκλογές και αποψύχθηκαν, να το πω έτσι, το τελευταίο διάστημα προ-κορονοϊού. Και ναι, είναι και κάποιοι διορισμοί που έγιναν στα τμήματα επικόντων περιστατικών, που δεν είναι παραπάνω από 7, 8, 10 γιατροί ανανοσοκομείου και μόνο για τα ΤΕΠ. Όχι, θέλουν να επαναληφθεί εν γνώση των συνεπειών του νόμου. Πέστε σας μου, λέω, πόσοι γιατροί μπήκανε τώρα για να ενισχύσουν τον κορονοϊό? Για τον κορονοϊό, απέναντι, ναι, για τον κορονοϊό ειδικά, ναι, δεν υπάρχει καμιά πρόσληψη. Ό,τι προσλήψεις γίνανε. 7-8 μου είπαν. 7-8 ήταν προκηρύξεις για τα τμήματα επικόντων περιστατικών που προϋπήρχαν οι προκηρύξεις. Απλά έγιναν τώρα οι διορισμοί. Δεν έχουμε ειδικά μέτρα εν ώψη της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό ήταν κάτι που θα γινόταν είτε είχαμε κορονοϊό είτε όχι. Περιμέναμε να διοριστούν. Και οι υπόλοιπες προκηρύξεις που τώρα τρέχουν, που είναι ακόμα στα συμβούλια κρίσης, τώρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες η δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιότητας από τους γιατρούς, ήταν 950 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί πριν το καλοκαίρι και ξεπάγωσαν γιατί είχαν παγώσει με τις εκλογές. Για τον κορονοϊό ειδικά υπάρχουν μόνο αυτή η εξαγγελία για τις 2.000 που αφορά, από ό,τι μας είπε το Υπουργείο, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Και σας θυμίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί 1.500 προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και παραϊατρικό προσωπικό, γιατί υπήρχαν τακτικές ανάγκες, και ενώ δεν έχει γίνει καμία από αυτές τις προσλήψεις, τώρα ανακοινώνουν άλλες 2.000 δήθεν για τις έκτακτες ανάγκες του κορονοϊού. Αυτή είναι η λοιπόν, κατάσταση. Αυτές οι 2.500 που επρόκειτο προεκλογικά είχαν προκηρυχθεί, είχαν ανακηρυχθεί, ας το πούμε. Ναι. Ανακοινωθεί. Τώρα λέει 2.000 από τις 2.500. 1.500 υπάρχει γιατί, τώρα προθυμία. Λέει μαθαίνετε ότι υπάρχει προθυμία, ή να πω ότι ακούω από την πλευρά του Υπουργείου ότι υπάρχει απροθυμία? Η απροθυμία που λέει το Υπουργείο, ναι, αφορά τις προκηρύξεις που έδωσε ο ΕΟΔΗ, που είναι ολιγόμηνες, τρίμηνες, συμβάσεις με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Φυσικά. Καλά, με κορονοϊό. Δώσανε ότι τρίμηνες συμβάσεις, ναι, με μπλοκάκι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα θα πάει ο άλλος μέσα στην πανδημία για τρεις μήνες για να παίξει τη ζωή του, ας πούμε, κορώνα γράμματα. Δεν θα το κάνουν πολλοί γιατροί, μόνο κανένας απελπισμένος δηλαδή. Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή η αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε μια έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα. Όμως ο φετινός προϋπολογισμός για την υγεία είναι κατά 48 εκατομμύρια λιγότερος από πέρυσι και ο περσινός ακόμα λιγότερος από πρόπερσι. Και σας θυμίζω, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας θυμίζω ότι το 2013 κλείσαν νοσοκομεία και απολύθηκαν γιατροί και προσωπικό, γιατί δήθεν τότε πλεόναζαν. Δεν είδα τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν υπουργός Υγείας τότε, να κάνει και την ελάχιστη αυτοκριτική που τώρα δεν φτάνουμε και τώρα τρέχουμε την τελευταία στιγμή, όταν τότε έκλεινε νοσοκομεία και πέταγαν στο δρόμο προσωπικό μπροστά στο δήθεν εξορθολογισμό και στη μείωση των δαπανών. Σας θυμίζω Λιμωδών, νοσοκομείο ειδικών Λιμόξαν για Βαρβάρα, σας θυμίζω νοσοκομείο Πατησί,
εταιρείων και μια σειρά από άλλες δομές που θα μπορούσαν τώρα να λειτουργούν, να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο περίθαλψης και να μπορέσουμε να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση. Για πείτε μου κάτι, κύριε Γαλανόπουλε. Λοιπόν, θέλω, σας είπα, δεν θέλω. Έχετε διάθεση αντιπολιτευτική, όπως και πολλοί που μετέχουν του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βλέπουν ποιο είναι το μνημονιακό σύστημα υγείας και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Αυτό δεν είναι ανάγκη να είσαι αριστερός, δεξιός ή κεντρός για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι γιατρός. Να σας πω, ποια είναι η κατάσταση τώρα στα νοσοκομεία. Παρακολουθώ την ειδησιογραφία και βλέπω ότι υπάρχει μέχρι στιγμή μια εφταξία. Δηλαδή, οι νοσηλευόμενοι είναι κάποιες δεκάδες, 50-60, οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε 3-4 νοσοκομεία που έχουν οργανωθεί για να τα υποδέχονται. Στην Αττική είναι οι περισσότεροι, στο Ρίο είναι σε δεύτερη φάση. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, βάσει κρουσμάτων και οδηγιών, δεν έχει λυγίσει το σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ευτυχές γεγονός ότι είμαστε ακόμα σε πολύ, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, σε σχετικά μικρό αριθμό κρουσμάτων. Γι' αυτό δεν έχει γονατίσει το σύστημα. Γιατί ναι, σας θυμίζω από τα στοιχεία, 10 με 20% όσων θα προσβληθούν θα κάνουν βαριές επιπλοκές, 2% θα πεθάνει, ενώ με επίσημες τελευταίες δημοσίευσεις από την Κίνα, τα χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας εμφανίζονται σε περιοχές όπου υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε περίθαλψη από τον πληθυσμό και ειδικά σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Άρα, σήμερα έχουμε μια οριακά ελεγχόμενη κατάσταση γιατί δεν έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, που είναι αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς, δεν επαρκούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για να κάνουν ειδική διαλογή για πιθανά κρούσματα στην είσοδο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα, με εντολή του Υπουργείου και της Διοίκησης, αυτή τη δουλειά να την κάνουν διαιτολόγοι, φυσιοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργία και διάφορα άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα, γιατί δεν μπορεί, δεν περισσεύει κανένας για να πάει να κάνει εκεί αυτή τη δουλειά. Κύριε Τράγκα, θα μας ξεφύγουνε αντικειμενικά. Ναι, το λέω με λύπη. Ας μην πανηγυρίσουμε τη νίκη του ιού. Όχι ακόμα, βέβαια. Αλλά δεν χαιρόμαστε σε καμία περίπτωση. Ας μην βγάλουμε οι αχές υπέρ της ομάδας του ιού. Να πάμε λοιπόν όμως σε κάτι άλλο. Θέλω να μου περιγράψετε. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ. Ακούω παράπονα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν σηκώνει, η συγκεκριμένη υπηρεσία ναι, δεν σηκώνει εύκολα το τηλέφωνο, προφανώς γιατί απευθύνονται εκεί εκατοντάδες ή χιλιάδες. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, θέλω να μου πείτε πώς γίνεται αυτή η περίφημη διαλογή και αν μέχρι στιγμής, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι κάπου λειτουργεί το σύστημα, ίσως γιατί τα κρούσματα, όπως λέτε, είναι τριψήφιος αριθμός, ακόμη χαμηλός. Εντάξει. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Να σας πω πώς λειτουργεί. Ναι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι κάποιος να θεωρεί ότι νοσεί από το σπίτι του και να πάρει τηλέφωνο είτε τον γιατρό του είτε τον ΕΟΔΗ, όπου εκεί θα λάβει συγκεκριμένες οδηγίες. Αν δεν είναι σε κατάσταση επιβαρημένη, θα του πούν να μείνει στο σπίτι και θα πάει κάποιο ειδικό κλιμάκιο να πάρει δείγμα για να είτε ταυτοποιηθεί είτε να βγει αρνητικό. Και υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία, οι άνθρωποι που πάνε κατευθείαν στα νοσοκομεία με κάποια συμπτωματολογία και θεωρούν τον εαυτό τους ύποπτο και ζητούν να εξετάσουν εκεί στα νοσοκομεία. Υπάρχουν τα κουτιά μπροστά στα νοσοκομεία. Υπάρχει ευτυχώς μία πύλη, πύλη εισόδου. Υπάρχει προσωπικό που κάνει ερωτήσεις στους ασθενείς για να καταλάβει αν εμπίπτουν στις ύποπτες ομάδες ή όχι. Mm-hmm. Όσοι εμπίπτουν στις ύποπτες, κάποιοι από αυτούς διώχνονται για το σπίτι τους εφόσον δεν εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα για να απομονωθούν, και κάποιοι άλλοι που ίσως είναι πιο σοβαρά απομονώνονται και τηρείται μια διαδικασία σε ειδικούς θαλάμους με ειδικό προσωπικό, με ειδική στολή, τέλος πάντων, για να μην υπάρχει διασπορά, για να ληφθούν τα δείγματα και να βγουν τα αποτελέσματα. Ναι. Πείτε μου κάτι, ο εισερχόμενος μέσα αυτή τη στιγμή έχει κρεβάτια, έχουμε δημιουργήσει θαλάμους. Λέει αλήθεια το Υπουργείο? Υπάρχουν θάλαμοι. Ότι υπάρχουν πτέρυγες που πάνε, αυτοί που έχουν πρόβλημα πραγματικό. Υπάρχουν θάλαμοι οι οποίοι έχουν επιστρατευτεί για αυτή τη διαδικασία, όμως σας εφιστώ την προσοχή ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, ούτε καν σε αυτά που είναι αναφοράς, θάλαμοι αρνητικής πίεσης. Υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς που δεν έχουν θαλάμους αρνητικής πίεσης, παρά μόνο απομονωμένα δωμάτια για όσους είναι ύποπτοι και χρειάζονται τώρα νοσηλεία. Το επόμενο ερώτημά μου είναι, θα έλεγα, είναι ειδικό. Έχουμε πνευμονολόγους και ειδικούς στη φάση αυτή που διεγείρεται ο ιός 5ης-6ης μέρας, λοιμοξιολόγους, όχι τον καθηγητή μόνο, και αυτό το απαραίτητο προσωπικό νοσηλείας από πάνω. Το έχουμε.
Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις, ακόμα και σε αυτές τις ειδικότητες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει νοσοκομείο αναπληρωματικό αναφορά στην Αττική, το οποίο έχει έναν λοιμοξιολόγο. Και η δουλειά γίνεται με τους παθολόγους, με τους νοσηλευτές και με το υπόλοιπο προσωπικό. Μόνο μακάρι να έχουμε παθολόγους, αλλά το θέμα είναι ότι ένας λοιμοξιολόγος σε ποιο νοσοκομείο? Στο Θριάσιο. Μία διευθύντρια λοιμοξιολογίας, κανένας άλλος λοιμοξιολόγος. Πάλι καλά. Η κυρία Καρά θέλει να σε ρωτήσει. Ναι. Είναι βασικό. Παρακολουθούσα τι ανέφεραν τα διεθνή δίκτυα για ορισμένες χώρες και πώς το αντιμετώπισαν αυτές. Βεβαίως η Κίνα ήταν πρώτη, επειδή εκεί προέκυψε το πρώτο κρούσμα και το πρόβλημα. Ακολουθεί όμως η Νότια Κορέα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσιάζει μία επιβράδυνση των νέων κρουσμάτων και συγκριτικά με τα ποσοστά των κρουσμάτων που έχει παρουσιάσει το σύνολό τους, το ποσοστό των θανάτων είναι πάρα πολύ μικρό για αυτά τα δεδομένα. Ναι. Βγήκαν λοιπόν επιδημιολόγοι και ξήραν το έργο που έκανε η κυβέρνηση εκεί, λέγοντας ότι καταρχήν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό σε αυτά τα αποτελέσματα που κατάφερε να έχει οφειλόταν στο γεγονός ότι αξιοποίησε στο έπακρο την έγκαιρη ανίχνευση, αλλά όχι μόνο με τη μεθοδολογία των συνεντεύξεων, με ποιους ήρθατε σε επαφή κτλ. Για την απομόνωση, όσο περισσότερο έκανε τεστ σε όλους, σχεδόν σε όλους. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω σε εσάς, αν το γνωρίζετε να μας απαντήσετε, είναι εμείς ακούμε εδώ ότι η οδηγία είναι, εάν έχουμε συμπτώματα, να πάρουμε το νεοδί, δεν χρειάζεται να σπεύσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε το παραμικρό σύμπτωμα, το τεστ. Αυτό είναι σε ένα βαθμό, κατά την άποψή σας, και ένας λόγος για να περιοριστεί λίγο η ανάγκη στα τεστ? Έχουμε τα τεστ που χρειαζόμαστε? Γιατί το παράδειγμα της Σεούλ, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, δείχνει ότι επειδή ακριβώς εφαρμόστηκαν πάρα πολλά, σχεδόν 10.000 τεστ την ημέρα εφαρμόζονταν. Στον άνθρωπο που. Έχουμε τα τεστ, δεν τα έχουμε. Τον αριθμό εννοεί η κυρία Καρά. Ναι. Το θέμα υπάρχει αριθμός επαρκής για να κάνουμε τεστ. Γιατί ακούστε, εκεί αναχαιτίστηκε. Λόγω των τεστ. Επειδή κάνανε τεστ αμέσως. Το θέμα είναι, κυρία Καρά και κύριε Τράγκα, ποια είναι η πολιτική βούληση για το πόσα χρήματα θα διαθέσει το Υπουργείο από τον προϋπολογισμό για να γίνουν τα τεστ. Τα τεστ δεν είναι δωρεάν. Και όταν μπαίνει στη ζυγαριά λοιπόν το κόστος, αρχίζουν και οι εκπτώσεις στο ποιος θα κάνει την εξέταση και ποιος όχι. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εσείς ξέρετε, κύριε Γαλανόπουλε, πόσο κάνει ένα τεστ? Εξαρτάται. Το έχουμε δει και 300 ευρώ. Τα ακούω και 80 ευρώ. Όσο θέλει ο καθένας, κύριε Τράγκα, στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Ελεύθερη αγορά είναι. Ακούω στον ιδιωτικό τομέα ότι ήδη γίνονται με 70 ευρώ. Ναι, και εγώ το ξέρω. Εγώ σας λέω όμως ότι στην Ικαρία. Στην Ικαρία. Αλλά πρέπει, όπως λέει η κυρία Καρά, η κυρία Καρά το τράβηξε λίγο τώρα. Γιατί σου λέει η κυρία. Στη Σεούλ γιατί είχαν αποτελέσματα? Όχι, να εξηγήσω. Γιατί διέθεσαν χιλιάδες τεστ. Να εξηγήσω λιγάκι κάτι. Ο συλλογισμός είναι ο εξής. Εάν εγώ έχω συμπτώματα και ακολουθήσω τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και καθίσω σπίτι μου, μη γνωρίζοντας αν έχω κορώνα ή όχι, την ίδια ώρα το στενό μου περιβάλλον, όσο και να προσέξω, εφόσον δεν έχω κάνει το τεστ και δεν ξέρω αν είμαι θετική, πιθανότατα θα το κολλήσω εάν Κοιτάξτε, είμαι θετική. Η μόνη ασφαλής... Άρα εφόσον δεν το έχω ελέγξει. Σωστά. Η μόνη Έτσι, αν το ήξερα όμως δεν θα το είχα κάνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η κυρία Καρά. Και να σας πω, κύριε Γαλανόπουλε, γιατί. Γιατί αν έχω κάνει τεστ και έχω κορονοϊό και είμαι ασυμπτωματικός, θα φυλαχτώ για το σπίτι μου, για τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ο μόνος τρόπος για να πούμε ότι σε αυτούς που εμφανίζουν έστω και ελαφρά συμπτωματολογία δεν χρειάζεται το τεστ, είναι να τους απομονώσουμε από τα πριν και να τους θεωρήσουμε ότι έχουν κορονοϊό, είτε ξέρουμε ότι έχουν, είτε δεν ξέρουμε. Ναι, αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Ναι, κοιτάξτε τώρα, στην Ικαρία υπάρχουν δείγματα κορονοϊού 6 μέρες στο αεροδρόμιο, γιατί δεν δέχεται η αεροπορική εταιρεία να τα φέρει στην Αθήνα για εξέταση. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Ποια Κορέα. Όχι, αυτό θέλω να το επαναλάβω. Το ξαναλέω. Εδώ και κάποιες μέρες. Μέρες υπάρχουν δείγματα που έχουν ληφθεί από το νοσοκομείο της Ικαρίας για να πάνε στην Αθήνα για να γίνει η ταυτοποίηση, η εξέταση και παραμένουν στο αεροδρόμιο γιατί καμία εταιρεία και κανένας πιλότος δεν παίρνει την ευθύνη να τα βάλει μέσα να τα πάει στην Αθήνα. Τι συζητάμε τώρα για τα τεστ? Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κούργερ. Σας λέω ποια είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω ποιες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν. Ποια εργαστήρια δίνουν? Για να σας πάω λίγο παρακάτω, να σας ψάξω τώρα λιγάκι. Μην είπατε ότι ξέρετε ότι στον ιδιωτικό τομέα γίνονται τεστ. Ναι. Άρα υπάρχουν αντιδραστήρια στην Αθήνα ιδιωτικά που κάνουν το τεστ του κορονοϊού, σωστό? Έτσι μαθαίνουμε, ναι. Αυτοί δηλαδή έχουν φέρει το τεστ από το εξωτερικό. Βέβαια, έχουν κάνει και το προσφέρουν ιδιωτικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το ακούω και εγώ επίμονα, το διασταυρώνω. Ισχύει. Είναι, το ακούω και εγώ από γνωστούς και φίλους ότι όντως αυτό. Το ισχύει. Διασταυρώνω. Εντάξει, ναι, εδώ δεν είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Όχι, παράνομο δεν είναι. Εδώ δημόσια, είναι παράνομο. Δημόσια γίνεται. Δηλαδή, αν έχω βρει εγώ έναν ιδιωτικό γιατρό ή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και πάω να κάνω τεστ κορονοϊού, είναι παράνομο? Όχι, βέβαια. Ίσα ανακουφίζω το κράτος από το βάρος
από το κόστος. Σε καμία περίπτωση. Απλά το εντυπωσιακό και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι το αν θα εξεταστεί κάποιος πολίτης στα πλαίσια μιας πανδημίας για το αν είναι φορέας ή όχι ενός σοβαρού δυνητικά θανατηφόρου ιού, εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό και στην ατομική του πρωτοβουλία και στα λεφτά που έχει τσέπη του μέσα για να πάει να πληρώσει το τεστ. Σωστό. Γιατί πιθανόν να απευθυνθεί στο δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν ετοιμάζονται ή δεν συνεργάζονται κατά τη γνώμη σας με το Υπουργείο, ώστε σε κάποια νοσοκομεία από αυτά να δημιουργηθούν επτέρυγες και να ανακουφιστεί λίγο το σύστημα υγείας. Δηλαδή να πάνε αυτοί που έχουν στο νοσοκομείο το ιδιωτικό, στην ειδική πτέρυγα. Κοιτάξτε, εάν υπάρξει ανάγκη για μονάδες. Στην Ιταλία έχουν μετατρέψει όλες τις κλινικές. Ναι, θα σας πω. Σε στρατόπεδα. Σε καιρό μη πανδημία, στον κανονικό καιρό, όταν υπάρχει ανάγκη για μονάδες συντατικής θεραπείας, υπάρχουν και ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ που προσφέρονται για ανθρώπους που νοσηλεύονταν πριν στο δημόσιο νοσοκομείο και καλύπτονται από το κράτος. Η άποψή μου, είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ότι δεν συμφέρει οικονομικά τα ιδιωτικά νοσοκομεία να οργανώσουν μια τέτοια κατάσταση. Πάμε τώρα σε ερωτήματα που, από τα οποία θέλω να μου πείτε επαγγελισμός. Πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολη, κύριε Δηλαδή, Κάνια. Τι εννοείτε. Δύσκολη. Δύσκολη σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε τραυματιφορείς. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν λέτε σοβαρές, εννοείτε μονοψήφιους αριθμούς ή διψήφιους. Εννοώ διψήφιους με τριψήφιους. Τώρα, ακριβή αριθμή δεν έχω, αλλά υπάρχουν ανακοινώσεις για κάθε νοσοκομείο. Συνολικά στο σύστημα υγείας είναι πάνω από 30.000. Αφήστε το συνολικό, θα πάμε ειδικά. Υποκράτειο. Δεν έχω ακριβή αριθμό. Δεν έχω ακριβή αριθμό. Για ποια νοσοκομεία, επειδή ανήκετε στην Ομοσπονδία, έχετε. Θα σας πω. Έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο Θριάσιο, στο Αττικό Νοσοκομείο, στο Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό που είπατε και πριν. Σε νοσοκομεία κεντρικά, σε νοσοκομεία ναυαρχίδες που καλούνται να φέρουν εις πέρας αυτό το φορτίο. Περιφερειακά νοσοκομεία, εκτός από το Ρίο που μου φαίνεται ότι. Επειδή υπάρχουν και κανένα δύο διακεκριμένοι καθηγητές, κάτι παναλυτικό. Στο νοσοκομείο του Ρίου δεν ξέρω αν υπάρχει προσωπικό ή όχι, δεν υπάρχει επαρκές. Αλλά είδατε τις προηγούμενες μέρες με το συμπολίτη μας που τελικά κατέληξε από την Αμαλιάδα, ότι το 1/4 της παθολογικής κλινικής βγήκε σε καραντίνα, γιατί εδώ και τρεις μέρες οι γιατροί προσπαθούσαν να πείσουν τους αρμόδιους του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου να κάνουν τεστ για κορονοϊό στον άρρωστο και αυτοί αρνούνταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση από πλευράς του ΕΟΔΗ. Όλη η ιστορία της υγείας στην Ελλάδα είναι μνημόνιο λεφτά. Ασφαλώς, είναι θέμα κόστους. Έτσι είναι στις δυτικές κοινωνίες. Πόσοι γιατροί από τα νοσοκομεία μας? Πάνω από 6.000. Εξειδικευμένοι ειδικοί γιατροί πάνω από 6.000. Θα κάτσουμε, γίνει η πρώτη φορά που κάθομαι πάνω στα νούμερα. Συνολικά, σε όλη την Ελλάδα. 6.000. Λείπουν πάνω από 6.000. Προσέξτε αυτό το νούμερο. Πόσοι φύγαν στο εξωτερικό? Πενταψήφιο νούμερο τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε το 6.000 που λέω. 30.000 δηλαδή. Το 6.000 που λέω δεν είναι δικιά μας εκτίμηση. Είναι η εκτίμηση που δίνει το κράτος με βάση τους οργανισμούς που υπάρχουν. Αν βάλουμε κάτω τις πραγματικές ανάγκες, μπορεί να βγάλουμε και κανένα νούμερο παραπάνω. Αλλά ας πάμε σε αυτά που λέει το κράτος. Στα περιφερειακά νοσοκομεία. Κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι άτυχος και εισέρχεται σε ένα νοσοκομείο περιφέρειας. Mm-hmm. Καστοριά, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Έτσι το είπα Καστοριά, επειδή είχαμε κρούσματα τώρα, σε Γουναράδε. Να σας πω ένα παράδειγμα περιφέρειας για να καταλάβετε ποια είναι η βαρύτητα. Ναι. Όλος ο νομός Σερών, το νοσοκομείο των Σερών, είχε το προηγούμενο διάστημα έναν ογκολόγο, ο οποίος ήταν επικουρικός. Έληξε η σύμβασή του πριν από 1,5-2 μήνες. Και αυτός ο γιατρός πρέπει να περιμένει να περάσουν τρεις μήνες για να ξαναπροσληφθεί, ενώ είναι ο μοναδικός που περιμένει στη λίστα. Και οι χημειοθεραπείες και οι ανοσοθεραπείες σε ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού του νομού Σερών πάνε πίσω. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Μιλάμε για καρκινοπαθείς προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού. Σκεφτείτε τώρα αν θα έχουμε, μακάρι να μην έχουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια μαζική ανάγκη σε υπηρεσίες υγείας, πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εσείς τώρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στην κοινότητα την ιατρική. Τι εκτιμήσεις κάνετε για αυτή την ιστορία της πανδημίας? Κοιτάξτε, εμείς διαβάζουμε. Χωρίς να κάνουμε αντίθεση. Όχι, όχι. Διαβάζουμε τις μελέτες που δημοσιεύονται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Η καλύτερη πρόβλεψη είναι για τουλάχιστον 2 μήνες μπροστά ότι θα τραβήξει. Η καλύτερη πρόβλεψη και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα, από ό,τι λένε λόγω του καλού κλίματος και των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε προς το καλοκαίρι, ότι αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά απέναντι στον ιό. Αλλά σας λέω και πάλι και θέλω. Αυτά είναι επίσημα. Εσείς είσαστε το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Αυτή η εξέταση, αν θέλετε, αυτή η ερώτηση, εξέταση είναι. Είσαστε εκπαιδευμένοι, γιατί γίνανε και λάθη κατά την διακομιδή διαφόρων ασθενών,
από το νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς αυτό να αποδίδει ευθύνες επάνω τους, ναι, γιατί είχαν την άγνοια. Είσαστε ειδικευμένοι για το πώς υποδέχεστε έναν άνθρωπο. Έχει γίνει μια κατευθυντήρια, έχει δοθεί μια κατευθυντήρια γραμμή για το πώς θα γίνεται η υποδοχή τέτοιων περιστατικών στα νοσοκομεία και πώς θα προφυλασσόμαστε. Αλλά αυτό θέλει συνέχεια και συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Καρά. Θέλω λίγο να ρωτήσω και κάτι σε σχέση με αυτό. Καταλάβαμε όλοι τώρα τι γίνεται με το τεστ και γιατί η οδηγία να μην τρέχουμε όλοι για να κάνουμε τεστ δεν χρειάζεται. Απλώς η οικονομία μπαίνει καταλάβαμε, και εδώ. Καταλάβαμε, κυρία Καρά, καταλάβαμε. Απλώς εγώ θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή. 70 με 80 είναι το τεστ. Που υποτίθεται είμαστε σε μια φάση, στη δεύτερη φάση όπως λένε, της πανδημίας και έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα με το κλείσιμο των εστιατορίων και τα σχετικά και ενδεχομένως να πάρθουν και αυστηρότερα στην πορεία. Τι δυναμικότητα σε αριθμούς εντατικών μονάδων πλήρως εξοπλισμένων με γιατρούς και νοσηλευτές έχουμε στην Ελλάδα? Δηλαδή, αν ταυτόχρονα 100, 200, 500 άνθρωποι χρειαστεί να νοσηλευτούν σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, εμείς μέχρι ποιον αριθμό καλύπτουμε? 560 κρεβάτια έχουμε στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούν, αλλά αυτά δεν είναι μονάχα για τους διασωληνωμένους από κορονοϊό, είναι και για τους υπόλοιπους που χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας. Σας θυμίζω ότι τον καλό καιρό, όταν δεν έχουμε και δεν είχαμε πανδημίες, υπήρχαν ασθενείς που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια. Άρα και τώρα όλες αυτές είναι ελεύθερες για να δεχτούν, αν χρειαστεί, στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού που είχε εκπονηθεί από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει από τα πριν σχεδιασμός για ελεύθερες κλίνες, γιατί κάθε μέρα... Εντάξει, να λάβουμε υπόψη μας βέβαια ότι αυτό το πράγμα διαδόθηκε με τεράστια ταχύτητα στην Ευρώπη. Στην Ιταλία είναι το παράδειγμα που μας... Καθυστερημένα επενέβησαν. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα στοιχείο και είναι σοβαρό. Στο νούμερο ένα παγκόσμιο ιατρικό περιοδικό που είναι το New England Journal of Medicine, το νούμερο ένα βασικό κεντρικό άρθρο κορμού για τον κορονοϊό, δεν το έγραψε κάποιος λοιμοξιολόγος, το έγραψε ο Bill Gates, είπατε πριν και το όνομά του. Και τι λέει, αυτό είναι ηγέτης, καθοδηγητής του παγκόσμιου καπιταλισμού ο Bill Gates, δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Ναι. Λέει ότι οι επενδύσεις σε εμβόλια και σε φάρμακα για τον ιό είναι ρίσκο για τη φαρμακοβιομηχανία και πρέπει το κράτος να πληρώσει. Δηλαδή, πάλι ο Κοσμάκης και οι φορολογούμενοι. Και το δεύτερο στοιχείο, το είπα και πριν, στο Lancet, το δεύτερο σε εμβέλεια και impact factor περιοδικό παγκόσμια επιστημονικό, λέει ότι εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, η θνητότητα ήταν από 0 έως 0,3%. Μάλιστα, συντριπτικό νούμερο. Κύριε Γαλανόπουλε, είτε έχουμε καπιταλιστική διάθεση είτε αντικαπιταλιστική, ο ιός διέλυσε την αλαζονία των ανθρώπων, όλα τα συστήματα, την παγκοσμιοποίηση και οτιδήποτε έχει φτιάξει ο αλαζόνας. Είναι γεγονός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας ευχαριστήσω θερμά και εγώ και η κυρία Καρά. Και εγώ ευχαριστώ.